Γεια σας φίλοι μου και φίλες μου, εδώ στο όλα σε ένα τεχούνι, εδώ στον χώρο μας, εδώ στο τραπέζι μας, εδώ με τα υπέροχα κορίτσια μας, εδώ με τους καλεσμένους μας, με τα τραγούδια μας, με τα πάντα μας. Θέλω να σας κάνω μία ανακοίνωση, μία εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί 13/5 του μήνα στο Εγάλεο και είναι ο πρώτος αγώνας δρόμου ποντιακού και μικρασιάτικου ελληνισμού, ο οποίος θα είναι αφιερωμένος στο ποντιακό και μικρασιάτικο ελληνισμό. Θα είναι για αθλητές, για δρομείς, για μαθητές δημοτικών και γυμνασίων έως 15 ετών και όλο αυτό θα γίνει στο Εγάλεο 13/5 και είναι ο πρώτος αγώνας δρόμου που θα πραγματοποιηθεί. Ναι, είστε εκεί πέρα. Πριν περάσω στα υπέροχα κορίτσια μου που μου έχουν υπέροχα θέματα, το καλλιτεχνικό πατινάς, θα πούμε για την Τζένιφερ Άνιστον, σας τα πρόλαβα εγώ, θα πούμε μία φορά τους χορηγούς μας και πάμε να συνεχίσουμε. Λοιπόν, Αναστασία Fashion Clothing Κυψέλη 83. Παπαχαραλάμπη, εκπαιδευτήριο ιδιωτικό σχολείο, Πελαπίδα 85 στο Περιστέρι. Νατζίπ Εξτέσιον, κομμωτήριο Εάντος 62 στο Ήλιον. Προκοπίδης Λουλούδη από όλον τον κόσμο 21 Θεών Αθήνα. Νενέ High Fashion, Creation ηφικά τουαλέτες και δημιουργίες από την Παναγιώτα μας, Ευαγγελιστίας 22 στον πρώτο όροφο. Απλά ελληνικά στο Μπουρνάζι, Αγίας Παρασκευής 63 και απλά ελληνικά στην Γλυφάδα. Πολύδωρον, κοσμήματα, Πλάτωνος 5 στην Καλυθέα. Κομμωτήριο Μπέλα, Ιούς 75, Κάπα Πετράλωνα, κομμώσεις γυναικείες, ανδρικές και παιδικές. Γάμος, βάφτιση, στολισμός από την Καρακατσούλα Έλενα, Σοφοκλή Βενιζέλου 23 στο Πέραμα. Αριστομένης Γιαννόπουλος, πλαστική και επανορθωτική, μικροχειρουργική, Λεωφόρος Μεσογείων 109-111 Αθήνα. Όμορφα δαχτυλάκια, κοριτσάς 3 στο Εγάλεο από τη Λιάννα Ορνάουτου. Ευρώπα αλουμινοτεχνική, κάγκελα, συστήματα αλουμινίου, πόρτες ασφαλείας, διάφορα από τον Διονύση Σαρακινής. Έκθεση Ερατοσθένους 15, βιοτεχνία μετέωρων 25. Όλα ελληνικά στην Τρούμπα, Φίλωνος 113 στον Πειραιά, Billy Joe. Νηφικά βραδινές τουαλέτες, κομμωτικές δημιουργίες Μαρία Μανταστασινού, τα έπιπλά μας Κουρμουσάς Παναγιώτης, Λεωφόρος Όλγας 21 στην Γλυφάδα. Συνεχίζουμε, Μήλωνας, Αρτοπία, Ζαχαροπλαστική, Κέτερη, Λικούργου και Φιλαρέτου 121 στην Καλυθέα. Ηλεκτρικές συσκευές Λουκάκης, Δημοσδένου 266 στην Καλυθέα. Ντονατέλο, Αναπαύσεως 28α στο Περιστέρι. Ράδιο Τερανόβα. Σκέψου μουσική στήνη σε φτάνω Κυψέλη. Αντώνης Χαρίτους, Κουρτίνες και Λευκαίδη, Πετρουράλη 180 και Σολάρι Κομωτήριο, VM Art, Feel the Art, χειροποίητες δημιουργίες. Αντώνης Φερμάνης, σχεδίαση κοσμημάτων, Εξική Αστροβουλίδη, σχεδίαση γλυπτών, Karaoke Everywhere, Ειρήνη Πλέστη, Wellness Beauty Makeup, μετα και μεταφορική κομματάς, τα πάντα για τις μεταφορές, υποκατάστημα Αθήνας Ορφέως 126. Και από εκεί και πέρα πάμε στην Έφη Γελουσάκη και στην Αρετή Γελουσάκη. Τι κάνετε? Καλά εσύ? Όλα καλά. Εννοείται. Εννοείται, πάντα όλα καλά και θετικά και με ωραία ενέργεια. Θέλω να μου πείτε τα θέματα σας. Με ποια θέλετε να ξεκινήσω? Να ξεκινήσουμε με σένα. Άμα, κανένα πρόβλημα. Καταρχήν πολύ όμορφη, ωραία τα μαλάκια σου, ωραία τα ρουχαλάκια σου, επίσης, Έφη. Εμένα το μακιγιάζ μου το έχει κάνει η Ειρήνη. Όπως πάντα. Μας, το έχουν μάθει πλέον. Εννοείται, ναι. Υπέροχο. Για πες. Λοιπόν, σήμερα θα πούμε για την Τζένιφερ Άνιστον, η οποία είναι και ελληνικής καταγωγής. Ηθοποιός. Ηθοποιός. Η οποία ελληνική καταγωγή από τον πατέρα της που είναι από τα Χανιά και η μητέρα της έχει ολλανδική καταγωγή. Αλλά η ίδια γεννήθηκε στη Νέα Υόρκη. Βασικά όχι, στην Καλιφόρνια. Γεννήθηκε, απλά ζούσε πολλά χρόνια στη Νέα Υόρκη. Και ήταν από Έλληνα, ναι, μπαμπά και... Με το που είδα ότι είναι από τα Χανιά, λέω εντάξει, λέω αυτό θα πω.
Λέω από Κρήτη, εντάξει, λέω, τέλος, από αυτή για αυτήν. Ένα πει. Εννοείται. Λοιπόν, η Τζένιφερ Άνιστον, όπως γνωρίζουμε όλοι, ήταν πάρα πολλά χρόνια με τον Μπρατ Πιτ. Ο οποίος, βέβαια, μετά από κάποια χρόνια, είχαν γύρω στα 7 χρόνια σχέσεις. Την απάντησε. Ναι. Την εποχή που βγήκε η ταινία Ο κύριος και η κυρία Σμιθ με την Αντζέλινα Τζολί. Έγιναν ναι. Ένα. Ναι. Εν άγνοια της Άνιστον. Βέβαια, μετά χωρίσανε. Η Άνιστον, για να μπορούσε να το ξεπεράσει, είχε πάει σε ψυχολόγο. Θεωρούσε και είχε πει ότι ήταν τα πιο όμορφα ή πιο ολοκληρωμένη σχέση που είχε κάνει. Εκεί, βέβαια, εμφάνισε ένας καινούριος ηθοποιός στη ζωή της. Mm-hmm. Με τον οποίο παραπονιαστήκανε και παντρευτήκανε. Και μέναν σε ένα πολύ πολυτελές σπίτι στο Μπελ Έιρ. Με τον οποίο μετά από κάποια χρόνια και με αυτόν φτάσανε στην κατάσταση του διαζυγίου. Το οποίο το αναφέραν όπως το Κωνσταντίνο και Ελένη. Που βλέπαμε την ταινία που είχαν χωρίσει το σπίτι στη μέση. Αλήθεια. Έχουν κάνει ακριβώς αυτό. Έχουν χωρίσει το σπίτι στη μέση και μένουν και οι δύο. Να έχουν χωρίσει. Και το κάνανε έτσι. Ναι. Δεν δεχόταν κανένας να αφήσει το σπίτι. Τα έχω ακούσει όλα, αλλά ότι θα κάνανε το σύριαλ και στην πραγματικότητα τότε δεν το περίμενα. Από αυτό αναφέραμε σε περιοδικό, αναφέραμε το σύριαλ που έχουμε εμείς εδώ, Κωνσταντίνη και Ελένη, ότι τελικά αυτό το σύριαλ γίνεται και στην πραγματικότητα. Έχει πάρει ο ένας τη μία πλευρά που έχει την καρταρόμπα της, που είναι γύρω σε 185 τετραγωνικά μέτρα, η καρταρόμπα της, τα ρούχα της μόνο. Και ο πρώην άντρας της πήρε την πλευρά που είχε τον γκαράζ. Χωρίσανε, απλώς μένουν στο ίδιο σπίτι και είπανε θα βάλουμε μία μονοτική ταινία στη μέση. Και ο ένας θα χρησιμοποιεί το δικό του χώρο και ο άλλος το δικό του χώρο. Φτιάξανε δύο διαφορετικές κρεβατοκάμαρες, μπάνια, κουζίνες, όλα. Και από εκεί και πέρα θα φέρνουν και κόσμο, δηλαδή μία θα φέρνει. Ναι, την πλευρά της, αυτό στην πλευρά του. Το καινούριο άτομο που θα πάρει πλέον τη θέση. Όχι, εκεί πέρα έχουν θέμα και έχουν θέμα. Έχουν δηλαδή, πει να μην φέρνουν άτομα. Όχι, δηλαδή πρόσφατα κιόλας είχε βρει ο πρώην άντρας της μηνύματα από τον Μπρατ Πιτ που χώρισε με την Αντζέλινα Τζολί. Βρήκε μηνύματα στο κινητό της. Τον πρώην άντρα της. Βρήκε μηνύματα, έγινε ο χαμός. Αυτή έλεγε ότι αυτά τα μηνύματα είναι από πριν 10 χρόνια και απλά είχαν μείνει μεσή συσκευή της. 10 χρόνια πριν. Αυτά δεν τα δέχονται. Ενώ είναι χωρισμένοι και μένουν στο ίδιο σπίτι, μία που είδε τα μηνύματα έγινε ο πανικός. Μήπως περνάει η κρίση το ζευγάρι, γιατί καμιά φορά τα ζευγάρια, μην νομίζετε, έρχονται στιγμές που περνάνε τις κρίσεις τους. Ίσως κάποια στιγμή να μπορέσουν να είναι μαζί. Μπορεί κιόλας να είναι και σε πολλές φάσεις μαζί από τη στιγμή που μένουν στο ίδιο σπίτι. Ναι, δεν γίνεται τώρα να είσαι χωρισμένος και να μένεις στο ίδιο σπίτι με τον άλλον. Είναι λίγο περίεργο, δύσκολο. Κοίταξε, όταν είναι δύο διαφορετικοί χαρακτήρες, ο άντρας με τη γυναίκα, και αποφασίσουν να συμβιώσουν και βλέπουν ότι ίσως με κάποιον τρόπο δεν βρίσκουν αυτό. Ναι, που θέλουν στίγμα, πραγματικά. Πώς να, μπορεί να έχει μάθει ο ένας αλλιώς, να έχει μάθει, να το δούμε από όλες τις οπτικές γωνίες. Ο άλλος να έχει μάθει διαφορετικά. Και να, θέλουν και να συγκρούονται. Δηλαδή έχω δει από φίλη μου και φίλο μου που ας πούμε η κοπέλα θέλει πιο γλυκές στιγμές με τον άνθρωπό της. Ας πούμε λέμε τώρα ένα παράδειγμα να κάνουν μπάνιο μαζί. Ο φίλος μου πάλι έχει μάθει στην νοοτροπία ότι θα κάνω μόνος μου γιατί είναι ιδιωτικός χώρος. Παρόλο που είναι ζευγάρι και έχουν έρθει σε επαφή, να το πω κομψά, στο θέμα ας πούμε αυτό έχουν μια διαφωνία. Που σημαίνει ότι ή θα συμβιβαστούν ή θα βρουν άλλους τρόπους, άλλες λύσεις. Ή αλλιώς θα φτάσουν στα επίπεδα να χωρίσουν και αυτοί δύο το σπίτι στη μέση. Ναι, να το πούμε. Ναι, αλλά δεν ξέρω, περίεργο μου φαίνεται. Πρώτη φορά τα ακούω. Ναι, και εγώ ότι μπορεί ένα να παράδειγμα συμβεί... έδωσα. Όχι, ναι, όχι, ότι μπορεί να χωρίσει ένα ζευγάρι, αλλά να μένουν στο ίδιο σπίτι. Και εμένα μου φαίνεται λίγο κάπως, δηλαδή. Ναι, δηλαδή πρέπει. Ή συνεχίζεις και τον αγαπάς και μένεις μαζί του, δεν ξέρω, ναι. Μπορεί να υπάρχει μια αγάπη. Ίσως να υπάρχει αγάπη, θα υπάρχει σίγουρα για να έχουν. Πόσα χρόνια είναι παντρεμένοι μαζί? Να είναι. Περίπου μετά το... να είναι 5 χρόνια, 6, γιατί είναι μετά το χωρισμό με τον Brad Pitt, μετά από λίγο καιρό ειδωθήκανε και γνωριστήκανε.
Αλλά είναι αυτό το ότι ενώ χωρίσανε και έπρεπε κάποιο από τους δύο να φύγει, δεν δεχόταν κανείς. Ή το κάνανε από κόντρα, ίσως υπήρχε αγάπη και απλά δεν μπορούσαν να συμβιβαστούν. Ή αλλιώς θέλανε να μείνουν στο συγκεκριμένο σπίτι. Ναι, γιατί αξίζει και 22 εκατομμύρια. Τι μου λες τώρα, 22 εκατομμύρια, εντάξει, ποιος θα φύγει. Ίσως και γι' αυτό να μην φεύγει. Ναι, σωστά. Όπως και ένα άλλο που είδα να σας πω αυτό. Μ' άρεσε πάρα πολύ το όνομά της, Ελένη, κάτω πώς την ονομάσανε. Είναι λίγο περίεργο βέβαια το όνομά της, δηλαδή δεν μπορούμε τίποτα να το προφέρω. Πού το δείχνει, μισό λεπτάκι. Στα ελληνικά. Είναι στα ελληνικά, της έχουν δώσει δύο ονόματα. Το ένα που ξέρουμε είναι αυτό που προβάλλει στα καλλιτεχνικά showbiz. Άνιστον. Και το άλλο. Λόγω χανιώτικης καταγωγής είναι. Πώς το έλεγε, Ιωσήφ, κάπως έτσι. Είναι πολύ περίεργο, είναι σαν να μην είναι ελληνικό. Βρες το εσύ, γιατί εμείς... Γενόβεφα. Πώς? Γενόβεφα. Συγγνώμη, ελληνικό είναι αυτό. Πρέπει να είναι μάλλον από τη μητέρα, επειδή είναι χιλανδική και σκοζέζικη καταγωγή. Τη λένε Γενόβεφα. Πώς αλλιώς. Γενόβεφα Ιωάννα Αναστασάκη. Α, Ιωάννα Αναστασάκη. Ναι. Α, γεια σου. Το κανονικό της όνομα είναι αυτό. Ιωάννα, η Άγνιστον λέγεται Ιωάννα. Το ανακαλύψαμε γι' αυτό. Και Αναστασάκη. Κριτικάκι. Κανονικό. Και έμενε και ένα χρόνο στην Ελλάδα. Αλλά αυτό δεν είχε ακουστεί πάρα πολύ. Λογικά είχε ζήσει και από κάποιο διάστημα στην Κρήτη. Και μετά έφυγε Νέα Υόρκη. Αν έχει συγγενείς, λογικά θα έχει κατέβει να τους γνωρίσει. Μπορεί και να μιλάει και ελληνικά, δεν ξέρω κιόλας. Αυτό θα δείξει. Εμείς, καλλιτεχνικό πατινάζ. Ναι, έχω βρει κάποια στοιχεία για το καλλιτεχνικό πατινάζ. Είναι κάτι που είναι στους χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες. Είναι κάτι, ας πούμε, εγώ πολλές φορές στο σπίτι μου μπορεί να βάλω να δω, μου αρέσει το να το βλέπεις. Έχει τύχει κιόλας, φτιάχνουν αναδιαστήματα τα Χριστούγεννα. Έχουμε δει παγκοδρόμια μικρά, μικρά μέσα στο village, μέσα σε διάφορα. Ναι, στη Σμύρνη έχουν. Έχω φάει μερικές τούμπες, η αλήθεια είναι, γλιστράει λίγο με τα παγοπέδιλα. Πρέπει να προσέχεις αυτά. Ναι. Πρέπει να πας να δοκιμάσεις με την απόφαση ότι θέλεις να το κάνεις και να ξέρεις ότι μπορεί να έχεις και κάποια πεσηματάκια. Εγώ μια φορά πήγα και γέμισε το χέρι μου ξυλάκι από εκεί που πιάνεσαι, γιατί φοβόμουν να κάνω πατινάς και κρατιόμουν. Υπάρχει κάποιο άτομο εκεί πέρα που σε καθοδηγεί λίγο. Ναι, εντάξει, θέλει ειδική τεχνική, το πώς ανοίξεις τα πόδια σου προς τα έξω, είναι διάφορα. Και πώς βολεύει προφανώς τον καθένα, πιθανόν. Είναι ένα άθλημα, το είπα και πριν, στους χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες. Υπάρχει το ατομικό ανδρών, ατομικό γυναικών, είναι με, για τα ζευγάρια. Με τα ζευγάρια και ο χορός του πάγου. Που είναι, ο χορός του πάγου είναι το μοναδικό που έχει και φωνή στη μουσική. Γιατί αν δείτε κιόλας, συνήθως παίζει μόνο η μουσική. Και κάνουν σαν χορό. Χορογραφία. Σαν χορογραφία, την τεχνική τους πάνω στον πάγο. Κάνουν διάφορες παραστάσεις και μόνο στο χορό στον πάγο έχει και φωνή η μουσική. Και κάνουν διάφορα, κάνουν ευθείες, διάφορους κύκλους. Είναι πολύ συγκεκριμένα. Είναι κάποια που δεν τα έχουν δεχτεί ακόμα στους χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες, όπως είναι η σύγχρονη παγοδρομία, η οποία ξεκινάει από 12 έως 20 άτομα και κάνουν, και κάνουν παγοδρομία μέσα. Είναι οι βασικοί σχηματισμοί, όπως είπα και πριν, που είναι οι κύκλοι, οι ευθείες, τετράγωνα και οι τομείς. Και η Διεθνής Ομοσπονδία Παγοδρομίας διοργανώνει κάθε χρόνο ετήσια παγκόσμια παγοδρομία, σύγχρονη παγοδρομία, που είναι 12-20 άτομα που είπα πριν, και προσπαθούν να το βάλουν σαν άθλημα στους χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες, γιατί δεν έχει μπει ακόμα η σύγχρονη. Μετά υπάρχει παγοδρομία τετράδας, που είναι από δύο γυναίκες και δύο άντρες, και κάνουν τα χορευτικά τους. Κάνουν τα χορευτικά τους. Είναι το θέατρο στον πάγο, ας πούμε, είναι κάτι σαν το μπαλέτο.
Να σου πω κάτι. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ όμως το κάτι είναι καλλιτεχνικό πατινάς. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Μ' αρέσει να βλέπω να κάνουν τις τρίπλες, έτσι το λένε, γιατί κάνουν μία στροφή, μία, δύο, τρεις. Αυτό είναι μέσα στο θέατρο που λέω ότι είναι σαν μπαλέτο. Δεν είναι εύκολο να το κάνουν. Για να το κάνουν αυτό θέλει πάρα πολύ προπόνηση. Και φανταστείτε ότι εκτός αυτά κάνω και τη διπλή τρίπλα. Έχω παρακολουθήσει πάρα πολύ το καλλιτεχνικό πατινάς γιατί μ' αρέσει και είναι ωραίο να βλέπεις έτσι τα ζευγάρια με τις στολές τους, να κάνουν τις χορογραφίες τους, να κάνουν τις τεχνικές τους, τα πετάγματα, κάτι εκεί με το, βλέπεις με το χέρι το ένα να κρατάει... Αυτό λέγεται ακροβατική παγοδρομία γιατί έχουν διάφορα... Μ' αρέσουν όλα. Είναι δηλαδή, εγώ που έχω μπει και έχω κάνει τα κορμάκια, έτσι, τα κοριτσίστικα που βάζουν κοριτσάκια και γυναίκες, γιατί έχει από όλες τις ηλικίες, από ό,τι έχω δει. Και φανταστείτε τώρα, ας πούμε, ένα κοριτσάκι και ένα αγοράκι να σου χορεύουν να κάνουν καλλιτεχνικό πατινάζ. Πολύ όμορφο. Πω. Τρελαίνεις δηλαδή και τα πετάγματα δεν υπάρχει περίπτωση. Εμείς που δεν έχουμε κάνει ποτέ μας προπόνηση να κάνουμε κάτι τέτοιο, άντε να κάνουμε ένα μπουνελάκι και να πέσουμε κιόλας. Γλιστρέει πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Εγώ που έχω κάνει γλιστρέει, παιδιά, πάρα πολύ. Δηλαδή, ειδικά όταν μπαίνεις, επειδή είναι στο σημείο που μπαίνουν όλοι. Και βγαίνουν, πατάνε όλοι και αρχίζει και λιώνει. Ναι. Είναι πάρα πολύ επικίνδυνο. Γλιστράει πάρα πολύ. Εγώ μια φορά που μπήκα, κρατιόμουν συνέχεια τα πλάγια. Φοβόμουν, αλήθεια, να κάνω έστω και την απόπειρα. Ήταν αυτό γλιστράει και πάρα πολύ. Επίσης, μου αρέσει πάρα πολύ η μουσική που βάζουν. Είναι πάρα πολύ ωραία. Ταιριάζει πάρα πολύ η μουσική με το παντινάζ που κάνουν. Χαλαρωτική. Κατάλαβα. Έχεις να μας συμπληρώσει κάτι άλλο? Όχι, αυτά είναι ουσιαστικά για το πατινάζ. Εμένα, όταν το βρήκα το θέμα, την περισσότερη εντύπωση μου έκανε η σύγχρονη, που είναι πολλά άτομα, 12-20, που είπα και πριν. Είναι πολύ φαντασμαγωρικό το να βλέπεις τόσα πολλά άτομα να κάνουν φιγούρες και όλα αυτά. Από εκεί πέρα, φίλοι μου και φίλες μας, πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και θα επιστρέψουμε.